Διπλή εκπροσώπηση και μάλιστα θηλυκού γένους έχει από χθες η Μαγνησία στο κυβερνητικό σχήμα που ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Παπανάτσιου παραμένει στη θέση της Υφυπουργού Οικονομικών, ενώ στην κυβέρνηση επέστρεψε η Μαρίνα Χρυσοβελόνη, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Υφυπουργού Εσωτερικών. Η Υφυπουργός Οικονομικών, κυρία Παπανάτσιου, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της νέας κυβέρνησης. Στην αριστερά, όπως αναφέρει σε γραπτή της δήλωση, οι θέσεις δεν υπήρξαν ποτέ προσωποπαγής. Είμαστε επισημένοι όλοι αφοσιωμένοι από όποια θέση μας ζητηθεί να υπηρετήσουμε στο έργο για την ανασυγκρότηση της χώρας, για μια κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, για να βγούμε από την κρίση βάζοντας μπροστά τις ανάγκες των πολλών. Με τιμά ιδιαιτέρως το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έδειξε για δεύτερη φορά εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, αναθέτοντάς μου τα άκρως σημαντικά καθήκοντα της Υφυπουργού Εσωτερικών, τονίζει από τη δική της πλευρά η Μαρίνα Χρυσοβελόνη. Το νέο κυβερνητικό σχήμα, το οποίο πραγματικά εγώ θεωρώ ότι είναι δυναμικό και πολλά υποσχόμενο, να δουλέψει, να δουλέψει σκληρά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους δύο κέντρους στόχους τους οποίους έχει βάλει η κυβέρνηση, που είναι η ανάπτυξη της χώρας και βεβαίως να συνεχιστεί η προσπάθεια και ο αγώνας για την πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς και την απόδοση ποινικών ευθυνών σε εκείνους οι οποίοι πραγματικά έχουν εκτελέσει αδικήματα, ποινικά αδικήματα. Η νέα Υφυπουργός Εσωτερικών ευχαρίστησε επίσης τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο για τη στήριξή του και υπογράμμισε ότι η βασική στόχευση του νέου κυβερνητικού σχήματος είναι η λήψη και η υλοποίηση αποφάσεων που θα ανακουφίσουν τους πολίτες. Γι' αυτό το οποίο ενδιαφέρει πολύ η κυβέρνηση είναι να ανακουφίσει τους Έλληνες πολίτες, να ανακουφίσει τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν πληγεί και έχουν υποφέρει από την οικονομική κρίση, η οποία ήταν αποτέλεσμα λαθεμένων επιλογών και πρακτικών του παρελθόντος. Και βεβαίως είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε βγει πλέον από την Μνημονιακή Επιτροπή, από την Επιτροπή των Μνημονίων, και άρα δικαιούμαστε την αισιοδοξία να προσβλέπουμε στο μέλλον. Αυτό το κυβερνητικό σχήμα λοιπόν θα τρέξει εκτός απρόπτου μέχρι και τη διενέργεια των εκλογών. Ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο για να υλοποιηθεί όλος αυτός ο σχεδιασμός που περιγράφεται, κατά την άποψή σας? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως εμπόδιο. Το ότι εάν ενώσουν όλοι μαζί τις δυνάμεις μας και αν όλοι μαζί το καθένα κάθε υπουργός αφιερωθεί στο χαρτοφυλάκιο του, ο